Ο Πλάτωνας έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από το να είσαι καλά. Αλλά πριν να αρρωστήσεις, δεν έχεις παρατηρήσει ότι αυτό ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα. Γιατί τον επικαλούμαστε σήμερα? Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Είναι, βλέπετε, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, η Μαρία Σακουφάκη, που είναι από την Αιτωλά Καρνανία και έχει ένα βιογραφικό που δεν διαβάζεται σε σύντομο χρόνο. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εκτός από επισκέπτρια δημόσιας υγείας, η Μαρία Σακουφάκη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να σας πω. Εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Αττικής και διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό έργο. Ακούστε ακόμα τι έχω να πω. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Σακουφάκη, θα περιμένει λίγο. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την εκπόνηση, την υλοποίηση, την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, συλλόγους ασθενών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς, για να τα προλαβαίνετε όλα αυτά, στα οποία να προσθέσω την οικογένεια με δύο παιδιά, όπως πληροφορήθηκα, έχετε εξαιρετικές ικανότητες στη διαχείριση του χρόνου και των προτεραιοτήτων, αλλά και ισχυρή θέληση. Το ερώτημα που τίθεται είναι: ποια είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλα αυτά? Η κινητήρια δύναμη πίσω από όλα αυτά είναι η αγάπη για το επάγγελμα πρωτίστως, η γνώση που τη θεωρώ από τα σημαντικότερα εφόδια του ανθρώπου και φυσικά τα παιδιά μου, γιατί θέλω να μεταδώσω όλο αυτό, τη δύναμη και τη γνώση που είναι τα πιο βασικά εφόδια για την σημερινή κοινωνία και ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Έχω όμως την τύχη, όπως αναφέρατε, να δουλεύω στη μεγαλύτερη διεύθυνση δημόσιας υγείας της χώρας, να είμαι πρόεδρος ενός εξαιρετικού φορέα, διότι δεν είμαι σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που κύριο στόχο έχει την προαγωγή του επαγγέλματος και φυσικά το τρίτο και τελευταίο, ας πούμε, την ιδιότητά μου, την οποία την λατρεύω ιδιαίτερα, είναι ότι είμαι σύμβουλος υγείας του κυρίου Γιάννη Τρανταφυλάκη, του Δημάρχου Ξερομέρου, όπου μου έδωσε τη δυνατότητα να συγκεράσω όλα αυτά. Ωραία, θα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, αναλυτικά, πρόσφατα επανεκλεγήκατε στη θέση της Προέδρου στον σύλλογο αυτό, στο νομικό πρόσωπο, όπως μας είπατε, Δημοσίου Δικαίου, στο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας. Και θα ήθελα να μας πείτε έτσι, αδρομερός, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι? Οι βασικοί στόχοι στο νομικό πρόσωπο είναι η προαγωγή του επαγγέλματος, αλλά επίσης και η διάχυση του επαγγέλματος. Δηλαδή, το επάγγελμα είναι, θα έλεγα, αρχαίο. Η σχολή πρώτη ιδρύθηκε το 1937 και σήμερα η επισκέπτης υγείας κατέχει μια σημαντική θέση στη δημόσια υγεία και στο εθνικό σύστημα υγείας, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό το έργο του και ο ρόλος του. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο λέγοντας επισκέπτης υγείας. Τι εννοούμε? Επισκέπτης υγείας είναι ο κατεξοχήν επαγγελματίας υγείας που ασχολείται με την πρόληψη. Ασχολείται με τον υγιή πληθυσμό και την πρόληψη των νοσημάτων και με την αποκατάσταση. Δεν ασχολείται με την νόσο και τη θεραπεία. Δώστε μας ένα παράδειγμα, πού εργάζεστε, πού απασχολείστε, όχι εσείς προσωπικά, τα μέλη του κλάδου σας, για να κατανοήσουμε πότε ο κόσμος έρχεται σε επαφή μαζί σας. Τα μέλη του κλάδου κυρίως εργάζονται σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε νοσοκομεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ο κύριος όγκος εργάζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα κέντρα υγείας. Τα κέντρα υγείας, λοιπόν, οι επισκέπτες υγείας έχουν ένα γεωγραφικό χώρο την κοινότητα, όπου και αναπτύσσονται τα προγράμματά τους, εμβολιασμούς, προγράμματα για την υγιεγύρανση, προγράμματα για την οστεοπόρωση, προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Αυτό είναι το κύριο έργο του επισκέπτη υγείας. Μάλιστα. Ο σκοπός είναι, λοιπόν, να διαδώσει την πρόληψη μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας. Τώρα, σε τοπικό επίπεδο, το αναφέρατε και εσείς, βλέπουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλετε στο Δήμο Ξηρομέρου. Σημειώνω και πάλι ότι είστε άμεστη σύμβουλος εκεί. Και πείτε μας, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με τον κύριο Τρενταφυλάκη? Η συνεργασία με τον κύριο Τρενταφυλάκη ξεκίνησε στο γεγονός ότι εγώ κατάγομαι από τον γενέθλιο τόπο, το Ξηρόμερο, την Κανδύλα, την οποία την αγαπώ ιδιαιτέρως. Και ξεκίνησε με το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, να το τονίσουμε αυτό, είναι ο πιο κοντινός φορέας γεωγραφικά στον πολίτη. Έχει τη δυνατότητα να φτάνει και στον τελευταίο γεωγραφικά πολίτη. Συνεπώς, λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από το ότι παρέχει βασικές ανάγκες, φωτισμό, ίδρυυση, ειδοποίηση στον πολίτη, πρέπει να παρέχει και κάποιες άλλες ανάγκες που έχουν στόχο την υγεία του και την κοινωνική του ασφάλιση. Ένα από αυτό, λοιπόν, είναι η προαγωγή υγείας. Ο κ. Τρενταφυλάκης, επειδή είναι γενικός γιατρός,
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να θέσουμε τις βάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο Δήμο Ξηρομαίου, το οποίο, όπως θα δείτε και εσείς και θα πούμε, πέτυχε πάρα πολύ καλά. Τέθηκαν τα θεμέλια, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μιλήστε μας για αυτά τα προγράμματα, τι ακριβώς κάνατε και ποια είναι η σημασία για την κοινότητα. Όταν ανέλαβα στο σύμβουλο του κ. Τζεντεφυλάκη, πέσαμε στην διάρκεια της πανδημίας. Αξιοποίησαμε λοιπόν όλα τα εργαλεία που είχαμε και ξεκινήσαμε μια σειρά εκπαιδευτικά webinars με στόχο την ενημέρωση γύρω από την πανδημία και τους εμβολιασμούς. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση και ανάγκη, τόσο ώστε να κατευθύνουμε τον πληθυσμό σε κάποια πράγματα. Εστιάσαμε λοιπόν στο διαδίκτυο, κάναμε μια ημερίδα. Εστιάσαμε στον εθελοντισμό, κάναμε επίσης προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των βωτών μυελών των οστών και είμαστε περήφανοι που κάναμε τρεις δράσεις και γίναμε και συνεργαζόμενο κέντρο με την Ελπίδα, με το όρομα Ελπίδα. Εκεί κάναμε κάτι πάρα πολύ καινοτόμο, το οποίο είμαστε περήφανοι. Εκπαιδεύσαμε τα παιδιά στο τι είναι το όραμα Ελπίδα, τι είναι η δότης μυελών των οστών, και μετά αυτό μεταφέρθηκε στο σπίτι και αργότερα σε μια εκδήλωση όπου οι γονείς προσέφεραν να γίνουν δωρητές μυελού των οστών. Πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία, πραγματικά. Επιπλέον είδαμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας υπήρχε όλο αυτό το θέμα με τα εμβόλια. Να τονίσω ότι ο Δήμος Ξηρομαίρου εντάχθηκε και στο δίκτυο Υγειών Πόλεων, που από εκεί κατέχουμε μια σημαντική τεχνογνωσία. Και έτσι μπορέσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που είχε το δίκτυο για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια. Πήραμε την τεχνογνωσία που μας έδωσε και εμείς μετά στη συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου και τις δομές του ΤΑΚΔΑΠ κάναμε ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας στα παιδιά, το οποίο κατέληξε στη σύγγραφή του παραμυθιού, στο οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το παραμύθι. Τι ακριβώς πραγματεύεται και με ποιο τρόπο μεταδίδεται η πληροφορία στα παιδιά? Το παραμύθι μας είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος αγωγής υγείας για τα ωφέλη των εμβολιασμών. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022, υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022. Τα παιδιά διδάχτηκαν όλες τις θεματικές ενότητες, τι είναι εμβόλια, πώς παρασκευάζονται, πώς γίνονται, τι προκαλούν, ποια τα ωφέλη. Και στο τέλος καταλήξαμε στο να γράψουν τα παιδιά το δικό τους παραμύθι, δηλαδή πώς είναι το εμβόλιο, έχουν εξαιρετικά φύλλα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κάποια στιγμή ίσως το παρουσιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Πώς είναι τα αντισώματα, τα αντιγόνα, πώς δρά το εμβόλιο και πώς προστατεύει. Όλο αυτό λοιπόν ήταν μια κινητήριος δύναμη για τα παιδιά. Μετέφεραν και τη γνώση στο σπίτι και τη γνώση στην κοινωνία. Επίσης ήταν ένα σημαντικό βήμα στα παιδιά στο να δουν τις δυνατότητές τους, ανοίγει ορίζοντες. Δηλαδή το πρόγραμμα αγωγής υγείας δεν είναι μόνο ένα στήρο πρόγραμμα ότι διδάξαμε στα παιδιά τα εμβόλια, διδάξαμε και μια σειρά από άλλες δεξιότητες. Διότι το παραμύθι το εικονογραφήσανε κιόλας. Βέβαια τις βάσεις έδωσαν τα παιδιά. Η εικονογράφηση στηρίχτηκε στις ζωγραφίες των παιδιών. Ήταν μια δουλειά εμπεριστατωμένη εξαιρετικά, η οποία έχει κύριο στόχο και αποδέχεται τα παιδιά. Είχε και εικαστικό μέρος δηλαδή η δράση αυτή. Ας πούμε τι είναι το εμβόλιο, το αποτύπωνε, πώς δρά το αντίσωμα στον οργανισμό, το αποτύπωναν. Βέβαια το πήρε ο σκητσογράφος, αλλά η βάση του σκίτσου είναι όλο πάνω στα παιδιά. Πάρα και πολύ η ιδέα και το σκίτσο. Βέβαια εντάξει, τήθηκε και η συνεργασία με συγγραφέα για να το δομήσει, να πάρει ένα πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά το έργο και η ιδέα ανήκει αποκλειστικά στα παιδιά. Και από ό,τι γνωρίζω είχαμε και κάποια βράβευση, θα μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, πώς οδηγηθήκατε σε μια διάκριση ο Δήμος Ξηρομαίρου? Ναι, η διάκριση στο παραμύθι προήρθε μέσα από το διαγωνισμό που οργάνωσε το Δίκτυο Υγειών Πόλεων, το διαγωνισμό Πανελλήνιο Καλλιτεχνικής Έκφρασης, και αργότερα το παραμύθι, επειδή πήρε αυτή τη διάσταση που πήρε, καταθέσαμε μια πρόταση σε κάποια βραβεία που γίνονται υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, τα Best City Awards, και εκεί βραβευτήκαμε ως καλή πρακτική, γιατί το παραμύθι αποτελεί μια καλή πρακτική για το Δήμο μας, γιατί έχει να συγκεράσει τη συνεργασία μεταξύ ενός φορέα, τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, των παιδιών, μια ολόκληρη δηλαδή κοινωνία κινήθηκε γύρω από ένα παραμύθι.
Πολύ ωραίο πράγμα η συνεργασία και για θέματα υγείας και πρόληψης. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας, κυρία Σακουφάκη, να σας ρωτήσω ποιες διαπιστώσεις έχετε κάνει ενδεχομένως από την επαφή που έχετε κατά την πραγματοποίηση των προγραμμάτων αγωγής υγείας, τόσο με μαθητές αλλά και με άλλες ηλικιακές ομάδες ή ενδεχομένως γυναίκες, όταν εξειδικεύετε, ας πούμε, για τον καρκίνο του μαστού, όταν κάνετε κάποια εξειδικευμένη δράση, ποιες διαπιστώσεις έχετε κάνει, ποιοι είναι πιο συνεργάσιμοι, ποιοι κατανοούν περισσότερο, για ποιους είναι πιο χρήσιμο, για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους? Μια ερώτηση, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, η οποία έχει βέβαια πάρα πολλούς αποδέκτες. Ξεκινάμε ότι η προαγωγή υγείας είναι αυτή που υποστηρίζει τον άτομο να βελτιώσει την υγεία του. Ανάγκη περισσότερο έχουν οι ενήλικες, διότι δεν έχουν εκπαιδευτεί. Όμως ξεκινάμε από την παιδική ηλικία, γιατί εκεί τίθενται οι βάσεις. Ένα παιδί το οποίο το μαθαίνει πώς θα κλείσει το φως για να έχει εξοικονόμηση ενέργειας ή πώς θα του δείξει να πλύνει τα χέρια του για να αποκτήσει ατομική ευθύνη, χτίζει μια κοινωνία. Στον ενήλικα όμως πρέπει να του δείξει με το δικό του τρόπο τι πρέπει να κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό του. Πολύ καλοί αποδέκτες είναι οι γυναίκες, γιατί συνήθως η γυναίκα πάντα ενδιαφέρεται περισσότερο για την υγεία της, και μια πολύ καλή ομάδα είναι η τρίτη ηλικία, στην οποία εστιάζουμε και τα προγράμματα απορροφώνται ως φουγγάρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί έχουν κατασταλάξει, έχουν αποκτήσει μια γνώση και θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Και όταν διδάσκεις κάτι πέρα από την φαρμακεία και κάτι το οποίο εσύ ο ίδιος ορίζεις τον εαυτό σου, βρίσκει μεγάλη επίχυση σε αυτές τις ηλικίες. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Σακουφάκη, για τη συνομιλία και με αφορμή τη συζήτηση να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στην Κατερίνη. Εκεί μας ακούει η Δέσποινα Ιτοπάλη που είναι στο Πανελλήνιο Σύλλογό σας. Και είναι ένα πρόσωπο που εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ. Και ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα είμαστε κοντά σας, θα παρακολουθούμε τις δράσεις σας και περιμένουμε και νεότερη ενημέρωση για ό,τι άλλο κάνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά.